τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά το ξεύτισμα του αγροτικού συνδικαλισμού. Όταν μπαίνουν μπροστά ανθρώποι οι οποίοι κουβαλάνε βαρύδια πίσω τους, βαρύδια του παρελθόντος, τα οποία θα πρέπει το κίνημα να τα αποβάλει για να ξανά έχει μεγάλες επιτυχίες, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά που είδαμε στην Αθήνα. Η Κρήτη έχει κάνει μια ανασυγκρότηση, έχει κάνει μια ανανέωση πριν 3 χρόνια, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο. Κατάφερε να ξαναφέρει τον κόσμο κοντά στο συνδικαλισμό. Η υπόλοιπη Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει. Και αυτό αποδείχθηκε στην κινητοποίηση των Αθηνών. Αυτό το παράδειγμα που τους έδωσαν οι Κρήτες θα πρέπει να το κάνουν πράξη και εκείνη στο επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι... Και να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Φαντάζομαι ότι δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, ακριβώς επειδή δεν το επιθυμούν. Διότι όταν μιλάς ότι θίγεται το χωράφι σου, θίγεται η τσέπη σου, θίγεται το οικογενειακό σου το εισόδημα, δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμείς, έτσι. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μπαίνουν μπροστά να ξεσηκώσουν τον κόσμο και να τους ενημερώσουν, φαντάζομαι ότι δεν μπόρεσαν ούτε καν αυτό να κάνουν. Γιατί ναι, μεν στην Οργανωτική Επιτροπή ήμασταν και κάποιοι Κρήτες, αλλά δεν ήμασταν απαραίτητα για να φύγουμε από εδώ να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα τέτοιες μέρες, με τέτοια έξοδα. Το κάναμε εδώ στην Κρήτη και εμείς το κάναμε πολύ σωστά και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Μάλιστα. Εκείνοι δεν κατάφεραν να κάνουν το παραμικρό. Ήρθαν όσοι ήρθαν και αντιπροσώπευαν μόνο τον εαυτό τους. Για τις κάμερες και για τις δηλώσεις. Μάλιστα. Σηκώνουν στις πλάτες τους οι αγροτοσυνδικαλιστές της λοιπής χώρας βαρύδια του παρελθόντος. Μιλάτε για τις περίφημες κομματικές μηχανές, εξαρτήσεις, αλληλοσυνδέσεις κτλ. Έτσι. Κυρία Λουλγεράκη, θα το πω ξεκάθαρα. Εμείς εδώ είμαστε 18 άνθρωποι που δεν μπορεί κανένας να τραβήξει το αυτί κανενός. Δεν μπορεί κανένας να μας ακουμπήσει και να μας προσάψει το παραμικρό. Αυτό εκτιμά ο κόσμος, γι' αυτό είναι και μαζί μας. Όλους εκείνους που τους τραβάει τα αυτιά, το κόμμα, ο βουλευτής, ο υπουργός, ο κόσμος τους έχει απαξιώσει. Γι' αυτό και δεν πάει μαζί τους. Αναρωτιέμαι, είναι κερδισμένοι. Θα μπορούσε κάποιος να έλεγε ότι είναι κερδισμένοι. Δεν ξέρω αν το κέρδος μπορεί να πάει μέσα στο συνολικό το όφελος του αγροτικού κόσμου από τις περιοχές που προέρχονται ή αν πάει σε ιδίων όφελος, κύριε Τζορτζάκη. Σε ιδίων όφελος πάει στην ιδιωσία του Διαράκη. Αυτές οι καρέκλες είναι πολύ γλυκές και δύσκολα μπορεί να σηκώσει κάποιον από την καρέκλα του και να τη δώσει σε κάποιον πραγματικά που θέλει να παλέψει για το σύνολο. Δυστυχώς εμείς εδώ από την Κρήτη δεν είχαμε το περιθώριο να ενημερώσουμε τον κόσμο και να κάνουμε το κάλεσμα που πρέπει να κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε από τα μέσα της υπόλοιπης Ελλάδας. Γιατί αν είχαμε αυτή την πολυτέλεια, η πλατεία Συντάγματος πραγματικά θα βούλιαζε από κόσμο. Μάλιστα. Καρέκλες ακριβοπληρωμένες λέτε, καρέκλες ουσιαστικά με σχέσεις περίεργες μεταξύ κομματικής μηχανής, πολιτικών όπως είπατε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κεντρική, τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα, περιοχές όπου από την άλλη υπάρχει αγροτικό κίνημα. Αναρωτιέται ωστόσο κανένας από πού, εάν είναι έτσι τα πράγματα, θα έρθει, όπως τα καταγγέλλετε, τα λέτε κύριε Τζορτζάκη, και αυτή η περίφημη αγροτική ανάπτυξη από ποιο πρωτογενή τομέα θα βγει μέσα από το αδιέξοδο αυτή η χώρα. Διότι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που δεινοπαθούμε ή ζούμε μέσα σε αυτό το κλίμα μιλούν όλοι για την ανάπτυξη πρωτίστως πρωτογενή, τριτογενή τομέα, σε δεύτερη φάση βάζουν τον δευτερογενή τομέα, αλλά τουλάχιστον εσείς φαίνετε ή φέρεστε να κρατάτε τα ηνία. Αναρωτιέμαι, υπό αυτές τις συνθήκες πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εάν υπάρξει θέληση από την κυβέρνηση, αν το πιστεύει μάλλον, όχι αν υπάρξει θέληση, γιατί εγώ είδα ότι δεν το πιστεύουν την ημέρα των κινητοποιήσεων, ότι ο πρωτογενής τομέας πραγματικά θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση και δοθούν τα εχέγγυα που πρέπει για να γίνει αυτό πράξη, θα γίνει, κύριε Λουλγεράκη. Ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση είναι μόνο για να το λέει. Γιατί όταν η Επιτροπή που μπήκαμε μέσα στη Βουλή και πήγαμε σε όλα τα κόμματα, μιλώντας μαζί τους, ειδικά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όταν τους είπα πιστεύετε πραγματικά
ότι ο πρωτογενής τομέας θα βγάλει την Ελλάδα από την οικονομική κρίση και φέρνετε τέτοια μέτρα που εσείς οι ίδιοι λέτε ότι μας οδηγούν στην καταστροφή. Ναι. Δεν πήρα απάντηση. Μάλιστα. Η μόνη απάντηση που πήρα είναι ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ρίξουμε την κυβέρνηση. Εγώ τους είπα τότε, πιέστε το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει το σχέδιο νόμου πίσω. Μάλιστα. Διότι είναι εύκολο να βγαίνεις έξω να λες ό,τι θέλεις και μετά να πας να ψηφίσεις άλλα από αυτά που πιστεύεις και από αυτά που λες. Ετοιμαζόμουν να ρωτήσω και θα ήταν το τελευταίο μου το ερώτημα. Για την στάση των βουλευτών, πώς την κρίνετε, των βουλευτών εκείνων οι οποίοι την δική τους τη στάση την έκαναν, όχι του Νίκα, τη δική τους τη στάση, το δικό τους το Αντάρτικο το έκαναν, εν πάση περιπτώσει. Φωνές υπήρχαν, προτάσεις υπήρχαν, αντιπροτάσεις υπήρχαν, κουβέντα γινόταν, αλλά τελικώς αυτό το 152 δεν έχει να αλλάξει. Ό,τι πέρασε, πέρασε και δώσατε την απάντηση. Σας είπαν, τουλάχιστον από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Η δική σας η θέση απέναντι στους βουλευτές για τα όσα τους έχετε κατηγορήσει, τους έχετε προειδοποιήσει μέχρι σήμερα, ποια είναι, κύριε Τζουρτζάκη? Κυρία Δουλειράκη, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πραγματικά αυτή τη φορά, σε αυτό το σχέδιο νόμου, τους δώσαμε όλα τα φόντα για να αντιδράσουν και να μην ψηφίσουν. Να πιέσουν να μην πάει καθόλου το νομοσχέδιο. Ήμασταν στους δρόμους 2 μήνες με πολύ κόσμο. Φτάσαμε ακόμα και την ημέρα που θα το ψήφιζαν στη Βουλή, έξω από τη Βουλή. Δεν αντέδρασε κανείς τους. Ακούσατε κάποιον μέσα στη Βουλή από τη συμπολίτευση να μιλήσει για τους αγρότες της Κρήτης που ήταν απ' έξω και διαμαρτύρονται? Ουδείς. Το είχαν ήδη προαποφασίσει. Και όπως εκείνη, κυρία Δουλγεράκη, καταδίκασαν τους αγρότες με μία ψήφο τους, φαντάζομαι το ίδιο θα κάνουν και οι αγρότες, καταδικάζοντας εκείνοι, γυρίζοντας τους εκείνους, όλους που το ψήφισαν, γυρίζοντας τους την ψήφο πίσω. Θα έρθουν εκλογές και θα καταδικαστούν όλοι τους με τον ίδιο τρόπο.